Άρε μάγκες τι μου έχετε κάνει. Φιλάρα μου, είπαμε να πάμε μια βόλτα ρε φίλε. Εσύ δεν βγαίνεις μέχρι τη γωνία. Έλα ρε πάμε ρε. Έλα ρε πάμε ρε. Τι σας έχω, τι σας έχω. Στρογγυλάκι, στρογγυλάκι. Με εξατμισάκι. Λα 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 λα. Για να ακούσω εντυπώσεις. Από τη Zeppelin. Φύγε από δίπλα μου, δεν ακούγομαι. Δώσε ένα κόφτη. Φύγε. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς ρε μάγκες. Δέχτηκα τρομερή πίεση, τρομερό bullying από εσάς για να βάλω εξάτμιση. Και έβαλα, βρήκα αυτήν που ήθελα τουλάχιστον. Αυτήν που για μένα είναι η πιο ταιριαστή πάνω σε τέτοια παλιά μηχανάκια. Είναι η εξάτμιση που γνώρισα αυτά τα παλιά μηχανάκια. Το πρώτο άστρα που οδήγησα, σκεφτείτε, ήταν με μια Zebring. Οπότε βρήκα μια Zebring, έτυχε και βρήκα μια Zebring γιατί πλέον δεν πουλούνται καινούργιες και την έβαλα. Το ξέρω ότι πλέον έχουν βγει πολύ καλύτερες εξατμίσεις, πολύ πιο όμορφες, με πολύ πιο ωραίο ήχο μπάσο που αρέσει τους περισσότερους. Αλλά για μένα το παπί, το αυθεντικό, το στρογγυλοφάναρο, το άστρα πρέπει να έχει Zebring. Ναι, πείτε ό,τι θέλετε, πείτε ό,τι γουστάρετε. Είμαι παλιάς σκοπής, είμαι. Είμαι 26 χρόνια, πάω στα 27 τώρα. Έτσι τα γνώρισα, έτσι μου αρέσουν, μου αρέσει πάρα πολύ η ομορφιά. Να το βλέπω πάνω στο μηχανάκι, νομίζω ότι ταιριάζει γάντι. Δηλαδή, θα έπρεπε πιστεύω να βγαίνει έτσι από το εργοστάσιο, δηλαδή να είναι η έκδοση ES. Ή ας πούμε πως λέμε Yamaha Ro 1 και Ro 1M. Αυτό να ήταν το C50M, που να βγαίνει με Zebring και Βιλτροχωάνι έτοιμο. Λοιπόν, τρεις ματραχαλέοι πάνω σε τρία παπάκια που πάνε και γουστάρουνε. Δεν είναι ακόμα έτοιμο έτσι όπως το θέλω εγώ να είναι το μηχανάκι μου. Θέλω να το αλλάξω κάποια πραγματάκια ακόμα. Όπως ας πούμε τα γκρυπάκια αυτά. Τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ποιοτικά. Και σε άλλα μηχανάκια πάνε πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά δεν μου κάνουν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή για αυτό το μηχανάκι. Γιατί θέλω κάτι πιο απλό, δεν θέλω να είναι κάτι τόσο καινούριο ας πούμε με τέτοιο design. Θέλω απλό μαύρο γκρυπάκι και να είναι και λίγο πιο κοντό γιατί αυτό είναι λίγο πιο μακρύ από το τιμόνι μου, για το τιμόνι του στρογγυλοφάναρου. Είναι πιο μακρύ και δεν μου αρέσει την αίσθηση. Αυτό βέβαια είναι το λιγότερο σημαντικό στην προκειμένη φάση. Τα δύο πιο σημαντικά είναι το γεγονός ότι τα πατάκια αυτά εδώ φέρνουν σε τέτοια θέση το ποδόφρενο ώστε είναι πάρα πολύ χαμηλά. Οπότε δεν μπορώ να πατήσω, δεν με βολεύει πάρα πολύ πάνω στη σούζα. Και θα σας το δείξω μόλις σταματήσουμε, θα σας το δείξω ακριβώς τι εννοώ. Και το τρίτο που το διαπιστώσαμε αυτές τις μέρες είναι ότι το μηχανάκι δεν αναπνέει καλά με την ποδιά. Γιατί κάναμε 2-3 δοκιμαστικά χωρίς την ποδιά και το μηχανάκι ήταν άλλο πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω χωρίς ποδιά. Για να σας προλάβω στα σχόλια. Από εδώ μπαίνουμε. Εδώ ακούγεται καλά. Ωραία, πάρτε και το φλαγίδι σου. Λοιπόν, μπήκαμε μέσα στο Πανεπιστημίο Πολύ να είμαστε μόνοι μας. Να είμαστε safe. Και να κάνουμε τις σουζίτσες μας σαν μικρά και χαρούμενα παιδάκια. Ένα λεπτάκια θέλω να το συζητήσω. Ναι ρε, όσα θες. Έλα να κάτσουμε λίγο. Δεν θες 10 λεπτάκια να το συνηθίσεις. Πάρε το χρόνο σου. Λοιπόν, μάγκες, αυτό που σας έλεγα καταρχάς σε εξατμισούλα είναι μες στη βρώμα, μην το κοιτάτε έτσι. Ήρθαμε να προλάβουμε τον ήλιο και θα πάμε μετά για πλήσιμο. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται? Δεν το ταιριάζει γάντι? Κοιτάξτε όλα σαν γκάγκστερ. Σαν γκάγκστερ είσαι ρε μαλάκα. Είσαι μόνο για φυλακή έτσι όπως είσαι. Μόνο για φυλακή είσαι. Αυτό που σας έλεγα είναι ότι δείτε εδώ το πατάκι. Κανονικά τα μασπιέ του οδηγού για το C50
πρέπει να περνάνε πάνω από την εξάτμιση, από αυτήν εδώ την τρυπούλα, ώστε το ποδόφρενο να κουμπάει στην εξάτμιση και να έρχεται πιο ψηλά. Τώρα εδώ, άμα το δείτε, κοιτάξτε, ενώ θα έπρεπε να είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτό, είναι πολύ πιο κάτω. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι μια δικαιολογία, ένα ελαφρυντικό για τη σούζα που θα κάνω τώρα. Έχω κάνει 1-2 προπονήσεις, ήρθαμε σήμερα να κάνουμε άλλη μία, για να βρω τον παλιό μου εαυτό και να επιστρέψουμε στις καλές σούζες. Γιατί τον βλέπετε τον άλλον. Νάτος. Τι εξάτμιση είναι. Τι εξάτμιση είναι. Είναι ο λαιμός, είναι GL. Μέχρι εδώ. Και το τελικό είναι aftermarket. Τύπου ακράβο. Ο λαιμός είναι GL και το τελικό aftermarket. Μίτσο βάλε και σε μια διεξάτμιση, είναι γαμάτη χαλιά. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα είναι ότι το μηχανάκι μου δεν δουλεύει καθόλου, μα καθόλου σωστά. Και δεν δουλεύει σωστά. Και δεν δουλεύει σωστά γιατί από ό,τι καταλάβαμε το μπουκώνει η ποδιά, δεν παίρνει τον απαραίτητο αέρα. Και η λύση δεν είναι να βγάλω την ποδιά. Δεν θα τη βγάλω την ποδιά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πατέντα ώστε να παίρνει τον αέρα που χρειάζεται έχοντας την ποδιά. Το πώς θα γίνει αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα το συζητήσουμε και με τον Πιλάρα, θα το συζητήσουμε και με τα άλλα παιδιά και θα δούμε πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Θα μας δώσει φυσικά και τα φώτα του ο Κατσαντώνης. Πάμε! Όποιος θα ρίξει πρώτος! Τώρα και καλά. Πού είσαι ρε μαλάκα. Δεν σε βλέπω. Τα ακούτε τα μπερδέματα που κάνει. Μπουκώνει τελείως. Κοίτα. Λες. Νάτος. Νάτος. Πόπο μάγκες, ό,τι δεν κάνεις το ξεχνάς. Όσο κάθεσαι και σκουριάζεις, τα ξεχνάς όλα. Και έρχεται μετά ο Μπιλάρας και στο παίζει κόκορα. Στο μεταξύ, με αυτό το μηχανάκι δεν μπορείς να κάνεις ποδιά σέλα και θα σας δείξω τώρα το λόγο. Στο μηχανάκι αυτό είναι νομίζω το μοναδικό που ανοίγει σέλα από μπροστά και μόλις θα πας να κάνεις ποδιά σέλα και θα κάτσεις εδώ, οπ, οπ, φαντάζεσαι να τα φας έτσι. Μαλάκα είσαι τρελός, είχε στο χέρι. Ναι, και εγώ κουράστηκα. 2 λεπτά σούζα, 3 που έκανα εγώ απροπόνητος. Θα σας δείξω τώρα τι σημαίνει. Για όποιους λένε ότι δεν είναι καλή γυμναστική. Πάρε, πάρε εδώ. Πρίξιμο. Πρίξιμο. 2 λεπτάκια. Διαλυματικό. 5 λεπτά. 5 σετ 5 λεπτά. Άμα σε ένα μήνα δεν έχεις γίνει σαν τον Ποπάι. Εσύ ήταν ελ***. Δεν τον πάρεις. Έχω εντρώσει τελείως, ρε. Με την πλούτα από μέσα να το πάρει. Για να δω ένα πύχη.
Φίλε, σε κάνεις πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα. Βασιλάρα μου, σε περιμένω να έρθεις εδώ να καθίσουμε. Κάνουμε το διάλειμμα μας. Και θέλω να πούμε στα παιδιά, επειδή εγώ δεν θα τους τα έλεγα καλά. Το μηχανάκι σου που το πήρα για ένα λεπτό. Εντάξει, παιδιά, μην κοιτάτε ότι χάνει λάδια. Χάνει λάδια και τον κοροϊδεύω γιατί το έχει γεμίσει, το έχει βάλει 1,5 λίτρο μέσα. Έχει σπάσει το κάρτερ πίσω. Μου έχει πέσει από τα χέρια από αυτόν που μου το έδωσε και έχει τρύπα πίσω. Οπότε και γιατί βάζει περισσότερα λάδια? Για να χάνει περισσότερα λάδια. Για να έχει μέσα, φίλε. Εντάξει, τώρα χάνει. Για να χάνει λίγο περισσότερο. Όχι, εντάξει. Δεν το ήθελα και έβαλα τόσα πολλά. Α. Ήταν ατύχημα. Ρε, το έκανα βιαστικά για να το ετοιμάσω να το για τη Σούζα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, αυτό που ήθελα να πούμε στα παιδιά είναι ότι το μηχανάκι σου είναι πάρα πολύ γρήγορο που το οδήγησα για ένα λεπτό και ότι μου είπες ναι. Πως μπορώ να κάνω και εγώ. Είναι ένα Elephant 110 αυτό. Ναι. Με διαφορετικά καπάκια στα πλάγια, σωστά. Ναι. Λοιπόν, μην κοιτάτε δηλαδή τα καπάκια που λένε Honda, είναι Elephant το μοτέρ. Και μου λέει, μπορείς να κάνεις και εσύ το μηχανάκι σου ακριβώς το ίδιο, να πηγαίνει ακριβώς έτσι. Με 150 ευρώ. Ρε φίλε, και περίπου εκεί πάει. Περίπου εκεί. Δηλαδή, τι θα χρειαστεί να κάνω στο μηχανάκι μου? Θέλει κεφαλή του άλλαγμα. Ωραία. Γιατί το Elephant έχει ένα θέμα και δεν παίρνει κεντροφόρο. Okay. Ωραία. Οπότε βάζει μία άστρα. Μία άστρα, πόσο κάνει? Μεταχειρισμένη να τη βρει, θα τη βρει 30 ευρώ, 25 ευρώ. Για καινούργιο πράγμα. Καινούργια γνήσια άστρα δεν ξέρω. Μπορεί να βάλει άλλη κινέζικη τύπου για άστρα. Πες. Με 40 ευρώ καινούργια σίγουρα, φίλε. Okay. Σίγουρα. Ωραία, 40 ευρώ, πάμε. Ροϊκή. Στην κεφαλή την οποία θα την κάνουμε μόνοι μας. Εμείς θα την κάνουμε μόνοι μας. Τώρα όποιος δεν μπορεί είναι το ακριβό κομμάτι, ρε φίλε. Okay. Δηλαδή είναι αυτό. Θα τα δείξουμε εμείς καλά και θα τα κάνουν και τα παιδιά. Ναι, ναι. Αν το κάνω κι εγώ. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας. Αν είστε υπέρ στο να το κάνω, θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Γιατί ήδη με την εξάτμιση έχω κάνει την υπέρβαση. Θα το σκεφτώ και. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένα είναι κεντροφόρο. Κοίτα, okay. Τώρα ο κεντροφόρος έχει το εξής. Το είχα δουλέψει και με μαμά άστρα. Πήγαινε πάλι πάρα πολύ γρήγορα. Απλά όχι τόσο. Δηλαδή τώρα έχω κερδίσει. Π.χ. αν ανοίξει με ένα Krypton X. Μισό λεπτάκι. Κύριε, κρατάω την κάμερα, ρε φίλε. Τρέμουν τα χέρια μου. Π.χ. αν ανοίξει με ένα Krypton X, εκεί που τώρα είμαι περίπου όταν ανοίξαμε με ένα 4 μηχανάκια μπροστά. Περίπου στα άλλα. Ήσουν μπροστά. Ήμουν μπροστά 4 μηχανάκια. Με το Elephant 110 είναι 150 ευρώ. Λοιπόν, ναι. Ναι. Με το άλλο θα είσαι μπροστά πάλι. Λίγο λιγότερο, ρε φίλε. Okay. Λοιπόν, δηλαδή, εμείς θέλω να μου πεις το σύνολο. Είπαμε 40 ευρώ κεφαλή. Σωστά. Ωραία. Ένα κεντροφόρο παίζει τώρα από 15 μπορεί να δώσει και 200 ευρώ. Ωραία. Θέλω να είναι ένας άγριος τώρα. Πολύ άγριος. Με 15 ευρώ έχεις πάρα πολύ καλό κεντροφόρο. Okay. Δεν χρειάζεται να είναι τα λεφτά. Είναι okay. Τώρα όσο έχει να διαθέσει ο καθένας. Ωραία, 55. Ωραία. Ένα καρμπιρατέρ. Εγώ τώρα έχω ένα 28 όκο. Έχει 45 ευρώ. Okay, δεν είμαστε, χρειάζεται γνήσιο. Είμαστε 45 και 45-90. Ωραία. Ωραία. Και τώρα θέλει σκάψιμο το πιστόνι, το οποίο δεν είναι λεφτά, αν το κάνεις μόνος σου. Ποιο πιστόνι, θα πάρουμε και πιστόνι. Όχι, το μαμά του, το μαμά ναι. Έχω. Ναι. Έχω το μαμά και το έχω σκάψει για να, γιατί ο κεντροφόρος ο άγριος ανοίγει περισσότερη βαλβίδα, για να μην βρει. Α, οκ, okay, ναι. Καταλαβες. Ναι. Και το έχω σκάψει λίγο. Τώρα, αν το κάνει κάποιο μόνο του. Το κάνει μπομπέ ουσιαστικά στα πλάγια ή το σκάβει όλο, flat. Όπως είναι έτσι και είναι flat, το σκάβει εδώ και εδώ. Μπομπέ το. Και κάνει. Μπαίνει πιο μέσα. Α, δεν okay. Είναι μπομπέ. Δεν είναι, είναι homemade. Το σκάβει. Ναι. Μαμά φλάτες είναι, ίδιες. Okay. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, είμαστε 90 ευρώ τώρα. Ρε φίλε, κάπου εκεί, ναι. Και έχω δώσει εγώ τώρα. Τα είχα βέβαια. 54 ευρώ. Κάπου εκεί κάνει. Έχω τύπου τάκε ρεύματα. Είναι πιο ελαφρύ το πολλά. Okay. Τώρα μπορείς να βάλεις και το άλλο. Α, γι' αυτό στροφάρει έτσι. Στροφάρει λίγο καλύτερα. Okay. Εγώ πιστεύω ότι με το βαρύ το βόλαν θα είναι πιο δυνατό. Ωραία. Λοιπόν, ο Μπιλάρας, αν και μικρός στην ηλικία, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και ξέρει πολύ καλές συνταγές, νομίζω. Δηλαδή, άμα κρίνω από το μηχανάκι, το έχει σπάσει. 7, 7. Το 8 ήταν το άλλο. Τώρα σπάσει καμπάνα. Γενικά, σαν μοτέρ, έχω σπάσει 52, 57, 57, 57, μισό, 59. Αυτά νομίζω. Okay. Και έχω δεν του φτάνουν, δεν φτάνουν στα χέρια. Έχω κόψει δύο στρόβαλους. Ωραία. Και είναι, πώς είσαι, 20. Είμαι 20. Είναι 20 χρόνια. Μιλάμε για πολλή εμπειρία. Έχει σπάσει πολλά μοτέρ ο άνθρωπος. Όλα πληρώνονται. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι από αυτό έχει βγάλει γνώση και έχει μάθει πλέον καλές συνταγές. Εντάξει, ναι, μαθαίνει ρε φίλε, όσο πάει. Ωραία, και εγώ θα ήθελα να το δοκιμάσουμε. Και εγώ σας ρωτάω, αν θα θέλατε να δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο,
Και άντε. Μάλλον αν θέλετε κι εσείς, μάλλον θα το δοκιμάσουμε. Θα χαλάσουμε και το δικό μου το μηχανάκι. Πά στα 8 μοτέρ. Παρένθεση. 7 δικά σου και ένα ξένο. Επίσης, θέλω να μου γράψετε από κάτω αν θέλετε να δείτε πώς έκανε το τελευταίο μοτέρ που έσπασε. Αν θέλετε να το ανοίξουμε σε κάποιο βίντεο, να είναι ένα ολόκληρο βίντεο αυτό. Το τελευταίο μοτέρ που έσπασε προχθές. Δηλαδή, θα βγαίναμε για βίντεο με εκείνο το μοτέρ και το άλλαξε επιτόπου μπαμπαμ σήμερα. Θέλετε, γράψτε μου κάτω. Ξεκουράστηκες? Ναι. Πάμε. Φύγαμε. Άρε μάγκες, τι μου έχετε κάνει. Έχω εσάς να με μπριζώνετε τόσα χρόνια. Έχω τώρα και τους τσογλαναραίους αυτούς να με μπριζώνουν κι αυτοί. Με έχετε χαλάσει ρε μάγκες, με έχετε χαλάσει. Τα ακούτε αυτά, τα ακούτε τα κοψίματα που κάνει? Χωρίς ποδιά δεν τα έκανε. Παλιά έκανε πολύ καλή σουζά, πολύ καλή πορεία. Με το στρατό τα έχει αφήσει όλα. Θέλει καιρό να το ξαναβείς, δεν είναι εύκολο. Έλα! Ρε μάγκες, ακούστε εδώ, ακούστε. Τα ακούτε που δεν δουλεύει σωστά. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω? Να το πάρω μια βόλτα έτσι να μου πούνε αν γουστάρουνε. Σπάστο. Να μου πούνε αν γουστάρουνε, ρε παιδί. Αυτό είναι δυνατό, δεν είναι στο δικό σου. Ωραία, μάγκες. Μητσάρας. Δεν νιώθω. Τι να πεις για το Μιτσάρα? Είμαστε 15 λεπτά εδώ πέρα, δεν είχαμε καταλάβει καν ότι δουλεύει το μηχανάκι του Δημήτρη. Είναι πίσω μας τη ώρα που δουλεύει. Ωραία Κυριακή, πολύ ωραία Κυριακή. Κόσμος μαζεύτηκε τώρα. Ναι, τώρα έχει λίγο κόσμο. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Και όχι τίποτα άλλο. Έχουμε πει με το Μιτσάρα για τις σούζες. Πολλές. Κάτι έχει υποθεί εκεί πέρα γιατί δεν γίνεται σήμερα. Άλλο μηχανάκι τελείως! Αυτό είναι το GLX. Δεν θέλετε να το ανοίγω πολύ γιατί έχει μαζευτεί κόσμος αυτή την ώρα. Θέλω να μου πείτε εσείς, γουστάρετε να δούμε μήπως το κάνουμε έτσι στρογγυλοφάναρο? Ή δεν γουστάρετε και να το αφήσουμε έτσι όπως είναι τώρα? Πολύ στροφάρισμα, φίλε. Στροφάρει πάρα πολύ ωραία. Νομίζω αυτό είναι που μου αρέσει τόσο πολύ σε αυτό το μηχανάκι. Αλλά για να κάνει σούζα, νομίζω θα ήθελα να είναι πιο βαρύ το βολάν. Να είναι πιο ήρεμο. Είναι λίγο πιο βολικό, ρε φίλε, εντάξει, ναι. Αλλά και από γκάζ και από τέτοιο είναι, δεν είναι υπερβολικό. Όπω το άλλο που είχα που είσαι Τετάρτη και πα με 20 και δίνει μία και είσαι για τούμπα. Ναι. Λοιπόν, εγώ ξέρει τι λέω. Επειδή έχει μαζευτεί κόσμο, λέω να πάμε να τα πλύνουμε. Να μην ενοχλήσουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους, να μην διαταράξουμε την ησυχία τους, να κάνουν το τρεξιματάκι τους και εμείς να κάνουμε την καθαριότητά μας. Ξερίξε. Ω, πάρε μαλάκα. Ρίξε με. Έχουμε μιλήσει και στο Instagram για το καθαριστικό, το λέω και εδώ. Πρώτο καθαριστικό ώστε να φύγει το παλιό λάδι και το γράσο, μετά πλύσιμο ώστε να φύγει το καθαριστικό και μετά καινούριο λαδάκι. Αυτά για σήμερα, ο ήλιος έπεσε, τα παιδάκια παίξανε, γουστάρανε. Ελπίζω να γουστάρατε κι εσείς μαζί μας. Αν σας άρεσε ένα like που είναι πολύ σημαντικό για μένα, ένα σχόλιο να μου γράψετε ό,τι εσείς γουστάρετε. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο!